Λοιπόν. Ένα Αριστοτρίτη σήμερα. Είναι 18 Αυγούστου. Αυγούστου 2020. Έγιναν πολλά πράγματα 18 του Αυγούστου. Να μου γίνει. 18 του Αυγούστου του 1986 μπήκα για πρώτη φορά στην εφηβεία. Καταλάβες. Για πρώτη φορά στην εφηβεία. Ξεκίνησε να μείνω ρίση. Ήταν η πρώτη φορά. 18 του Αυγούστου 1996 έκανα τον πρώτο μου γάμο. 18 Αυγούστου του 2006 γεννήθηκε η ανιψιά μου, η Γεωργία Πετρίδου. Χρόνια πολλά, Γεωργία. Χρόνια πολλά, Γεωργία. Ούλοι είμαι στον Αυγούστο που γεννήθηκαν τα ανιψιά σου. Όχι, η Ανδριάννα Πετρίδου γεννήθηκε 17 Μαΐου του 2013. Ο Στέφανος ο Πετρίδης, έτσι με αυτή τη στιγμή που ξέρω με ρομινές, ναι. Ο Στέφανος ο Πετρίδης 4 Αυγούστου του 2014 και η Γεωργία Πετρίδου, η μεγάλη αδερφή, 18 του Αυγούστου του 2006. Μάλιστα. Και επίσης 18 του Αυγούστου του 2015 έκοψα το κάπνισμα. Ωραία πράγματα. 18 Αυγούστου είναι μια ωραία ημερομηνία. Έτσι, άμα έχετε κάποιες ημερομηνίες οι οποίες έχουν κάποιες δυσκολίες, κάνετε άλλα ωραία πράγματα. Στα γενέθλια μου του χρόνου, τι θα κάνουμε. Να... λοιπόν, θέλουμε τη δική σου συνδρομή στη γυναική ενδυνάμωση. Παύλα, σκυλοποίηση, κυρία. Έχω κάνει έναν καινούριο. Σκύλες της Λίσσας, κάπως έτσι. Μη λες τη λέξη, γιατί να μας κάνουν το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε κάνει έναν καινούριο. Μια καινούρια playlist που μιλά για την ενδυνάμωση. Πώς μπορούμε να γίνουμε προστατευτικοί προς τον εαυτό μας και τα ψυχικά μας αγαθά, όπως τα θηλυκά σκυλάκια που γίνονται προστατευτικά προς τα κουταβάκια τους, τα γεννή σου. Και έγινε και μια μεγάλη φιλολογική συζήτηση μέσα στο κανάλι για τη χρήση της λέξης. Ενδυνάμωση. Της άλλης της λέξης. Demonetizing. Demonetizing σημαίνει ότι δεν τη δέχεται το YouTube αυτή τη λέξη. Λοιπόν. Και έμαθα, που δεν το γνώριζα, ότι αυτή η λέξη έχει κακή έννοια. Η πρώτη έννοια που στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται και το λέει και το λεξικό του Μπαμπινιώτη και μας το έχουν επιβεβαιώσει και κάποιοι φιλόλογοι στο κανάλι, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άνδρα προς γυναίκα ως εξύβριση και σαν να της λες ότι είσαι ως εκδιδόμενη γυναίκα. Οπότε είπαμε δεν θα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Φυσικά όμως εμείς όταν αρχίσαμε να τη χρησιμοποιούμε, μιλούσαμε για τη γυναική ενδυνάμωση. Λοιπόν, γράφει μία φίλη. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, είσαι θεά σκύλα. Θεά σκυλίτσα. Είναι 25 Ιουλίου, μόλις είδα το vlog σου, πώς να γίνουμε ενδυναμωμένες κλπ. Εγώ είμαι στη διαδικασία εκπαίδευσης πώς να γίνω ενδυναμωμένη και να προστατεύω τον εαυτό μου και τα ψυχικά μου αγαθά. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες όχι. Με μεγάλωσαν να είμαι ψοφόγατο και υποταγμένη. Γιατί? Ποιος με ρώτησε αν θέλω να είμαι υποταγμένη? Μήπως μου έδωσαν εναλλακτική? Όχι. Η ζωή δεν είναι ωραία μόνο για τα μισά μέλη της οικογένειας. Υπέφερα πολύ όταν ούρλιαζαν οι λύκοι δίπλα μου και ακόμα υποφέρω. Δυστυχώς υπάρχουν γυναίκες που δεν γνωρίζουν την αξία τους και το σεβασμό. Την πραγματική έννοια των παρακάτω λέξεων την έμαθα στα 50 μου μετά από 2 χρόνια ψυχοθεραπείας. Άγνοια, εξάρτηση, ευγνωμοσύνη, τραύμα, ανώριμη, ανασφάλεια, ζήλια, αξίζω, δικαίωμα, εμπιστοσύνη. Πριν, ξέρετε τι γινόταν? Άγνοια και σιωπή. Όμως ο στόχος και ο αγώνας μου είναι να καλυτερεύσω. Μιλήστε με σθένος ξανά και ξανά, κάποιες γυναίκες θα σωθούν. Πολύ θα ήθελα να σε έχω φίλη μου. Ρώτατε και αυτή μου έχει φίλη μου, τι τραβάει. Προσέχετε τι εύχεστε. Λοιπόν, και είπα να το κάνουμε Αριστοτρίτη αυτό, γιατί. Γιατί. Όταν γνώρισα εγώ αυτό το κορίτσι. Εμένα. Το 2011. Και αν συγκρίνω το πώς λειτουργούσε το 2011 με το πώς λειτουργεί το 2020, διαβλέπω μία καθοριστική σκυλοποίηση. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια, έχουμε κλείσει πλέον 9 χρόνια, Ιούλιος ήταν το 2011 όταν πρωτογνωριστήκαμε, παρατηρώ και χαίρομαι πάρα πολύ και σε καμαρώνω που σε βλέπω ότι ενδυναμώνεσαι χρόνο με το χρόνο. Και θα ήθελα να μας μιλήσεις για τη δική σου εμπειρία, ώστε να γίνει παράδειγμα και ενθάρρυνση για γυναίκες όπως τη φίλη που μας έγραψε ότι ζούσε τόσα χρόνια χωρίς να γνωρίζει τα προσωπικά της δικαιώματα,
σε μια οικογένεια στην οποία είχαν άλλη δικαιώματα και αυτή δεν είχε κλπ. Κλπ. Δικό σου. Για ποια είναι πολλές εμπειρίες σε να σου μιλήσω. Γιατί είναι πολλές και σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Θα ήθελα να μας πεις ειδικά, γενικά ρε παιδί μου, πώς το βίωσες εσύ αυτό το πράγμα μεγαλώνοντας από ένα καλό κορίτσι, γιατί δεν σε γνωρίζω Βενισουέλα ενώτερα, αλλά έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις μεταξύ μας, στα ταξίδια μας, στις συναναστροφές μας, συζητάμε για το παρελθόν, μου είχες πει και για πράγματα που γινόντουσαν όταν ήσουν στο δημοτικό, όταν ήσουν στο γυμνάσιο, ότι έχεις βιώσει στο σχολείο, μετά όταν πήγες να σπουδάσεις. Νομίζω είχες ξεκινήσει από ένα πολύ αθώο στάδιο, στο οποίο πίστευες ότι εφόσον εσύ είσαι καλό κορίτσι, που είσαι καλό κορίτσι και εξακολουθείς να είσαι καλό, είσαι καλός άνθρωπος και εξακολουθείς να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι είχες αυτή την αθότητα που όλοι μας λίγο πολύ είχαμε, ότι άμα είμαι εντάξει και άμα είμαι ορθός απέναντι στους άλλους και οι άλλοι θα με σέβονται και θα έχω μια ζωή που θα δουλεύω σκληρά και θα πετυχαίνω τα πράγματα που θέλω να επιτύχω. Νομίζω έτσι είχες ξεκινήσει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το πρώτο σοκ εγώ το είχα πάθει όταν μετακομίσαμε σε ένα χωριό της Λεμεσού, όπου εκεί τα παιδιά ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν με κλίκες και κάναν έντονο, δεν θα πω τη λέξη γιατί και αυτή είναι. Εκφοβισμένο. Ναι. Κορόιδευαν τα άλλα παιδιά. Ναι. Και είχα την κακή τύχη να αυτά τα παιδιά να τα έχω στην τάξη μου μέχρι το Λύκειο. Και μπορώ να πω ότι έκανα πολύ αγώνα για να τους αντιμετωπίσω, γιατί την τότε εποχή δεν υπήρχε αυτή η λέξη στα λεξικά του σχολικού πλαισίου. Μπορώ όμως να πω ότι εξεπλάγιν όταν γύρισα στην Κύπρο το 2011 και τους είδα τυχαία κάπου στη Λεμεσό και συνέχιζαν να κάνουν επίσης το ίδιο πράγμα όταν με είδαν. Πραγματικά έπαθα σοκ. Λέω, μα έμειναν ακόμα με το μυαλό των 7, των 8, των 10 των ετών. Ναι. Δεν είναι μεγάλο. Είναι η ταυτότητα του. Μα το έχει πει η κόρη σου πρόσφατα. Ναι. Τη ρωτήσαμε γιατί κάποιοι άνθρωποι κοροϊδεύουν του άλλου και του κάνουν να νιώθουν άσχημα. Και μα είπε η Μαρία, επειδή χαίρονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί λέω, γιατί χαίρονται με αυτόν τον τρόπο, επειδή έτσι του έχουν μεγαλώσει. Ναι. Μα αποστόμωσε η Μαρία Τριφωνίδου. Ναι, έτσι είναι. Και πραγματικά είναι λυπηρό, οπότε θυμάμαι ότι αυτά τα παιδιά που έκαναν αυτό το πράγμα, ναι, τους σε κάθε εφιάλτη μου ήταν παρόντες πολλά χρόνια. Δηλαδή μπορεί να μην έβλεπα εφιάλτες πράγματα πολύ πιο σοβαρά που έχουν γίνει στη ζωή μου, αλλά αυτούς τους έβλεπα πάντα στους εφιάλτες μου. Και μετά την ψυχοθεραπεία, αν τα κατάφερα να μην τους βλέπω και να τους λυπάμαι, γιατί μέχρι σε ένα σημείο είχα την αίσθηση ότι κάτι κάνω εγώ λάθος και μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μήπως πρέπει να γίνω πιο καλή, μήπως πρέπει να γίνω πιο. Να τους παρακαλάω ή να τους κάνω τα θελήματα. Εκτιμούσες κοινωνική απόρριψη, δηλαδή, Αριστονίκη, όταν μετακόμισες από την πόλη στην οποία είχες γεννηθεί σε ένα χωριό. Ναι. Και εκεί έγινες γατούλα, ε. Ναι, ναι. Σοφόγατο μου λέει και η φίλη. Δηλαδή, ήσουν φοβισμένη απέναντί τους. Και προσπαθούσες να ταΐσεις το λίγο για να μην σε δαγκώσει. Ακριβώς. Ναι, προσπαθούσα να γίνω καλή όσο γίνεται πιο καλή για να με συμπαθήσουν. Γιατί θεωρούσα ότι δεν με συμπαθούν γιατί δεν ήμουν αρκετά καλή. Και μετά ανακάλυψα στην πορεία ότι όσο πιο καλή γινόμουν, τόσο χειρότεροι γινόντουσαν. Και όσο πιο επιτυχημένη γινόμουν, τόσο πολύ λύσσαγαν. Πραγματικά λυσσομανούσαν όσο πιο πολύ επιτυχημένοι. Γιατί ήσουν και πάρα πολύ καλή μαθήτρια και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ναι, και ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα που βίωσα. Οπότε μετά νομίζω ότι έγινα πραγματικά σνομπαρία. Έγινες. Έγινα στο Λύκειο πια. Γιατί ήταν η άμυνά μου να τους αντιμετωπίσω. Δηλαδή το έπαιζα. Το έπαιζα. Ότι είμαι κάποια. Γιατί ήταν ο μόνος. Τα είχα δοκιμάσει όλα. Δηλαδή δεν τους μιλούσα, ήμουν μια ψιλομύτα, τους περιφρονούσα, έκανα τέτοια πράγματα. Μέχρι που κάποια στιγμή προς την τρίτη ηλικίου βρέθηκε έναν παιδί από μια άλλη τάξη, ο οποίος με σόκαρε. Γιατί μου είπε, ξέρεις, εγώ όταν σε γνώρισα στο φροντιστήριο μου, λέει, είσαι πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί κάνεις αυτά τα πράγματα, Γιατί μας το παίζεις κάτι που δεν είσαι, αφού είσαι τόσο καλό κορίτσι, γιατί μας το παίζεις κάτι που δεν είσαι και είσαι πολύ πιο συμπαθής έτσι. Οπότε σε παρακαλώ μην δείχνεις κάτι που δεν είσαι, γιατί μας κάνεις να σε αντιπαθούμε ενώ δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και μετά είπα από μόνη μου ότι ναι, μάλλον δεν είναι καλό το που κάνω, γιατί
Πάλι και αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, ούτε να είμαι πολύ ό,τι καλή. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι καλή άκρη. Ναι. Ούτε το να είμαι πολύ καλή είναι καλό. Ούτε το να είμαι γατάκι είναι καλό. Ούτε να το παίζω κάτι που δεν είμαι είναι καλό. Ούτε να με σκληρεί πολύ είναι καλό. Και να τους περιφρονώ. Άρα δεν είχες κάνει εσωτερική ενδυνάμωση, προσποιήσουν την ενδυνάμωση για να επιβιώσεις. Ναι, προσποιούν την ενδυνάμωση, ήταν ένας μηχανισμός άμυνας για να τα βγάλω πέρα. Γιατί σκέψου ότι σε κάποια φάση είχα γυρίσει πολύ μεγάλη μερίδα του σχολείου και με κοροϊδεύε. Σκέψου τι σημαίνει να παίζεις θέατρο και να έχεις κάτω έναν ακροατήριο 600 μαθητές, το λύκειο που πήγαινα ήταν και μεγάλο, και να σε γιουχάρει όλον το ακροατήριο. Και εγώ να στέκομαι εκεί και να σε αντιμετωπίζω. Και κανένας καθηγητής της τότε εποχής θα με σηκώνεται για να πει ρε παιδιά τι κάνετε. Και να βγαίνει να τους αντιμετωπίζω σε όλους αυτούς, οι οποίοι να συνεχίζουν και μέσα στο λεωφορείο επιστροφή στο σπίτι να κάνουν το ίδιο πράγμα και στα διαλύματα και παντού κτλ. Και ήταν και η περίοδος που με εμάς που ήταν άρρωστη, που δεν μπορούσε να συμπεριστεί. Και στο σπίτι να μην μπορείς να πεις σε κανέναν τίποτε. Ψυχολόγοι ήταν άφαντοι εκείνη την περίοδο. Η μητέρα της Αριστονίκης ήταν με σκλήση στην καταπλάκα από τα 8 σου και ηλικία. 9. Από τα 9. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έβρεις τους τρόπους εσύ τις άμυνες σου κτλ. Εντάξει, μετά την ψυχοθεραπεία όμως κατάλαβα αρκετά πράγματα γιατί συμβαίνουν. Ότι δεν ήταν κάτι που κάνω εγώ λάθος, αλλά προφανώς ήταν στον εγκέφαλο τους το λάθος. Μάλλον στον εγκέφαλο των γονιών τους το λάθος. Ναι, νομίζω ότι οι γονείς τους μπορεί να ζήλευαν τη μητέρα σου, γιατί και η μητέρα σου ήταν καλή μαθητρία. Ήταν από το χωριό εκείνο η μαμά σου, ή εγώ σου το χωριό μου μείνατε. Από η μητέρα μου. Μητέρα σου. Επειδή μετακόμισα στο χωριό της μητέρας της. Άρα οι γονείς των συμμαθητών σου των καινούριων ήξεραν τη μητέρα σου παλιά, η οποία ήταν από τις λίγες που πήγαν να σπουδάσουν, που πήγαν στο εξωτερικό. Που καλοπαντρεύτηκαν, έτσι νόμιζαν τότε αυτές και ξέρω εγώ. Υπάρχει και ζήλια μεταξύ γονέων. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο μεταλαμπαδεύεται και στα παιδιά και σε χειρότερη είναι έκδοση. Κόρη, εγώ έζησα έτσι πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολλά για το που ζήσες. Εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα γιατί ήταν εποχές που στο σχολείο δεν υπήρχε κάποια στήριξη από τους καθηγητές ή από τον διευθυντή ή οτιδήποτε. Δεν καταλάβαινε ο διευθυντής ή ακόμα και πολλοί καθηγητές που μπαίναν σε τάξεις και με φήμιζαν και έλεγαν είναι πολύ καλή μαθητή κτλ. Δεν καταλάβαιναν ότι εκτρέφαν μίσος και ζύγια των παιδιών εναντίον μου και το έκανα χειρότερα. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί μετά σου λένε είσαι το teacher's pet, ότι είσαι η παραχαϊδεμένη του δασκάλου, ότι πας και καλοκρατάς τον καθηγητή για να. Δηλαδή. Άρε Αριστονίκη. Όμως όταν σε είχα γνωρίσει εγώ το 2011, δεν ήσουν. Ήσουν προσεκτική, αλλά δεν είχες τη δυναμικότητα που έχεις τώρα. Τώρα έχεις μια πολύ γνήσια Κοιτάξτε, δυναμικότητα. Εσύ με γνώρισες σε μια εποχή που είχα κατεδαφιστεί εντελώς, γιατί ήρθα από Θεσσαλονίκη, είχα αφήσει δουλειές, είχα αφήσει καριέρα, είχα αφήσει πάρα πολλά πράγματα και ήρθα στην Κύπρο και εκεί που τα περίμενα. Όλα να είναι στην ίσο των Αγίων. Βρήκα μία νήσο και μία πατρίδα. Των Αθλίων! Ήταν μπανανία κανονική. Είναι ακόμα. Και είναι ακόμα. Και που όχι μόνο δεν με στήριξαν, αλλά προσπαθούσαν να με τραβήξει κάτω από το χώμα. Να σου πω κάτι. Επειδή το έχω βιώσει καρέ προς καρέ, το κομμάτι αυτό του μόπινγκ που έχεις δεχθεί και συνεχίζεις να δέχεσαι μόπινγκ, η Αριστονίκη δυστυχώς δέχεται πολύ άσχημη δυσφήμιση, ψευδή δυσφήμιση, εννοείται η δυσφήμιση είναι ψευδής. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε για αυτήν ότι δεν είναι προσοντούχα, ότι δεν είναι το ένα, ότι δεν είναι το άλλο, τα πράγματα τα οποία με τίποτα δεν ισχύουν. Δεν γνωρίζω ούτε και ένα ψυχολόγο που να έχει περισσότερες εκπαιδεύσεις, περισσότερα μεταπτυχιακά από την Αριστονίκη στην Κύπρο. Αν υπάρχει, δεν τον γνωρίζω. Δηλαδή μιλάμε γυναίκα υπερπροσοντούχα και παρόλα αυτά. Ακούει συνεχώς να τη λένε ο τάδε ειδικό είπε για σένα ότι δεν είσαι καλή, ο τάδε είπε για σένα ότι δεν είσαι το ένα, δεν έχει άδεια. Τη στιγμή που η Αριστονίκη και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος έχει και EuroSci έχει και όλα τα απαραίτητα προσόντα έχει. Και επειδή έχεις περάσει αυτό το πολύ τον εργασιακό εκφοβισμό, τον έχεις βιώσει και τον έχεις βιώσει σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο σε ένα επίπεδο, από ένα σημείο και μετά αυτό που είδα σε σένα είναι ότι επαναστάτησες. Και είπες θα σταματήσω να είμαι το καλό παιδί του στυλ, δεν αντιδρώ. Και άρχισες να αντιδράς. Και άρχισες να αντιδράς όχι υποκριτικά, όχι προσποιούμενη
μια συμπεριφορά που δεν μπορείς να την κάνεις όπως έκανες στο σχολείο. Όντως εδυνάμωσες. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω το πάρα πολλά τούτο. Δηλαδή, κατάφερες την πολλά αρνητική εμπειρία που έχεις βιώσει. Γιατί, παιδιά, ας πούμε, το 13 τη χρονιά ήταν, το 14, το 15. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως η Αριστονίκη. Κυρίως η Αριστονίκη τα έχει βιώσει. Και νομίζω ότι και ο συσχετισμός μου μαζί σου έβλαψε σε αυτό. Καλά, αυτοί δεν θέλουν και πολλούς σχετισμούς. Δηλαδή, επειδή συσχετίστηκες μαζί μου, που ήδη μου είναι ένα πρόσωπο, μου να, όχι στο απειρόβλητο, στο στόχο, στο στόχαστρο, ήδη ήμουνα στο στόχαστρο για ανθρώπους οι οποίοι αντί να εξασκούν το λειτουργήμα το οποίο έχουν σπουδάσει, λειτουργούν εντελώς ανήθικα επαγγελματικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο συσχετισμός σου μαζί μου δεν σε πολύ βοήθησε. Φυσικά και να μην συσχετιζόσουν μαζί μου, πάλι το γεγονός ότι είσαι τόσο προσοντούχα πάλι δεν θα σε βοηθούσε, γιατί όπως έχουμε παρατηρήσει, άνθρωποι οι οποίοι είναι μετριότητες, δεν απειλούν το κατεστημένο, οπότε δεν τους ενοχλούν. Αν δουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά προσόντα όπως είσαι εσύ, η οποία έχεις πολύ περισσότερα προσόντα από μένα, αυτό το έχω πει και το ξαναλέω και το εκτιμώ και το θαυμάζω και το σέβομαι σε σένα, είναι απειλή. Σου λέει, αν την αφήσουμε αυτή να δράσει ανενόχλητα, θα καταλάβουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς που ενοχλούν τους άλλους και βγάζουν μίσος προς τους άλλους, διαδίδουν ψευδές φήμες πίσω από την πλάτη των άλλων ανθρώπων. Σου λέει, αν δουν δύο κόσμος ότι υπάρχει ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι τόσο πολύ μορφωμένος και έχει τόσες πολλές γνώσεις και κάνει τόσο καλά τη δουλειά του, θα δουν ότι εμείς δεν έχουμε τόσες γνώσεις ή δεν κάνουμε τόσο καλά τη δουλειά μας. Εκείνο το πρόβλημα. Εκείνο το θέμα. Είναι η χαμηλή του αυτοεικόνα προφανώς το πρόβλημα τελικά. Ή η αυτογνωσία τους. Όπως και να έχει. Εσύ, τι έχεις να συμβουλεύσεις τους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, με βάση την πείρα σου, αλλά και την εμπειρογνωμοσύνη σου, σε ψυχολόγος για την ενδυνάμωση. Προσπαθώ να κάνω είναι αυτά που μου συμβαίνουν να μην τα εκλαμβάνω πλέον ως πω με αδίκησε η ζωή, πω με αδίκησε η μοίρα, πως κλαπς, 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 γιατί να μου συμβαίνει αυτό εμένα και μου χρωστάει η ζωή και δεν μου χρωστάει κανένας τίποτα. Έτσι έχω καταλάβει. Και αυτό που προσπαθώ είναι να δω τι μαθήματα μπορούν να μου δώσουν αυτά τα πράγματα. Και επίσης λες όχι πλέον, βάζεις όρια. Ναι. Φωνάζεις δυνατά όταν αδικήσαι. Φωνάζω. Δεν φοβάσαι όχι πλέον. Όχι μόνο φωνάζω, βγάζω νύχια πλέον. Ναι. Λέω βγάζω νύχια. Να προσέχετε. Είδα την και φοήθηκα την. Σοβαρά σας μιλώ. Νομίζετε ότι είμαι εγώ μία φορά σίλα. Είδα την και... Είδα σε και φοήθηκα σε πρόσφατα. Απαραγία μου. Και σε θαύμασα κιόλας. Σε έχω δει να βάζεις όρια σε ανθρώπους, να υψώνει... Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή που δεν βγαίνει η φωνή της, που γράφεται κάτω από τα βίντεο, δεν ακούγεται η φωνή της, μόλις αδικηθεί ήδη ένα πρόσωπο αγαπά, δεν έχετε ιδέα πόσο δυνατή μπορεί να γίνει προκειμένου να προστατέψει τον εαυτό της, τους ανθρώπους που αγαπά και τα ψυχικά της αγαθά από τον οποιοδήποτε επιβουλευτή. Άρα όλα τα παθήματα στη ζωή... Οι τυχεροί άνθρωποι τα κάνουμε μαθήματα και ναι. Μαθαίνουμε... Εμένα είναι παρακαταθήκη μου αυτή. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αυτά που με βοηθούν να γίνω αυτή που εξελίσσομαι να γίνομαι. Και ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Δηλαδή, αν ακούτε αυτό το βίντεο και είστε 40 ετών, δεν είναι αργά. Αν είστε 50 ετών, δεν είναι αργά. Αν είστε 38 όπως την κυρία, δεν είναι αργά. Αν είστε 58, δεν είναι αργά. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ανατρέψουμε τη μοίρα μας εντός αγωγικών, να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή πιο δυναμικά από ό,τι προηγουμένως. Και εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω και δημοσίως. Γιατί με κάποιες κουβέντες σου μου έχεις πει κατά καιρούς, με έχεις βοηθήσει και εμένα να γίνω πιο δυναμική και διεκδικητική. Και εσύ με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μόνο εγώ την πω. Όχι, ρε, με κάποιες κουβέντες σου που μου λες, μένουν μέσα στο μυαλό μου και τα χρησιμοποιώ σαν μάντρα. Δηλαδή, κάποιες εκφράσεις που μου έχεις πει που σχέση με τη ζωή μου και με εμένα και τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Λες έτσι πολύ εύστοχες κουβέντες, τις οποίες εγώ μετά τις επαναφέρω στη μνήμη μου σε ώρες δύσκολες, σε ώρες που μπορεί να δείξω αδυναμία, σε ώρες που μπορεί να ξεχάσω
ποια είμαι ή πώς είμαι, ή να αφήσω να με πάρει από κάτω μια στενάχωρη κουβέντα και με βοηθάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μου. Και ελπίζουμε να βοηθηθείτε κι εσείς από αυτό το playlist. Και εμείς είμαστε σκύλες εν γενέση. Δεν είμαστε. Τα δόντια μου εμένα είναι κοντά. Αυτή είναι λίγο πιο ξανήχια σου. Τα νύχια μου είναι κοντά εμένα. Εσένα. Και εμένα είναι κοντά. Εν πιο μακριά. Δεν μπορεί να γράφει από εμένα. Εν πιο μακριά σένα, κόρη παδικά μου. Εν να πάω να τα κόψω. Τα νοερά νύχια είναι τα πιο σημαντικά. Happy bitching. Γεια σας.